Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία όταν υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί για τη φιλοξενία 2.000 προσφύγων στην Κρήτη, έδωσαν σήμερα από τα Χανιά εκπρόσωποι του ΚΕΛΠΝΟ σε ενημερωτική εκδήλωση για το προσφυγικό. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Δημοτική Παράταξη Πρωτοβουλία Πολιτών, Πρώτα ο Άνθρωπος. Πρέπει να μείνουν σε δομές σταθερές, σε σπίτι. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, όποια υγειονομική υποστήριξη και να παρέχει, αν οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι στο κρύο και στις ακραίες καιρικές συνθήκες, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Άρα, το πρώτο βήμα είναι η ασφαλής κατοικία, την οποία αυτοί που θα έρθουν στην Κρήτη θα την έχουν. Και το δεύτερο είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για ό,τι προκύψει, να έχουν μάθει το δρόμο ή στην αρχή ομάδες, όπως γίνεται σε όλες τις ευπαθείς ομάδες σε όλο τον κόσμο, ομάδες των δομών υγείας επισκέπτονται τους χώρους που θα διαμένουν, προκειμένου τους παρέχουν τα απαραίτητα μέχρι ότου ενσωματωθούν πλήρως και βρουν τον δρόμο όπως οποιοδήποτε άλλος Έλληνας πολίτης. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Μέχρι τότε υπάρχει επαγρύπνηση από πλευράς του ΚΕΛΠΝΟ και παρέμβαση όπου κρίνεται αναγκαίο. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε τώρα εδώ με την πρωτοβουλία του κοινωνικού ιατρίου και άλλων δομών, προκειμένου να συζητήσουμε γι' αυτό και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και οι φορείς που θα φιλοξενήσουν, αλλά και οι πολίτες να ενημερωθούν και να ηρεμήσουν, ας πούμε έτσι, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Στην εκδήλωση για το προσφυγικό αναλύθηκε και η διαδικασία ένταξης στην εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων. Ένα βασικό θέμα είναι ότι τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο αν δεν έχουν εμβολιαστεί. Και η καθυστέρηση αυτή τη στιγμή του προγράμματος, δηλαδή να ενταχθούν όλα τα παιδιά, έχει να κάνει με την πορεία των εμβολιασμών. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να περάσει στην κοινή γνώμη, ότι κανένα παιδί δεν μπαίνει αν δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε 26 σχολεία περίπου απογευματινά προγράμματα, δηλαδή τα προσφυγόπουλα πηγαίνουν στο σχολείο σε μία απογευματινή ζώνη, 2 με 6. Έχει εκπονήσει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ένα ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα. Τα παιδιά τα οποία είναι ήδη σε διαμερίσματα ή σε άλλες δομές εντάσσονται σε τάξεις υποδοχής στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα. Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ώστε να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο εν ώψη της σχεδιαζόμενης άφιξης 2.000 προσφύγων στην Κρήτη. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτή η εκδήλωση είναι μια εκδήλωση πολιτισμού. Μια εκδήλωση πολιτισμού, διότι μόνο με τον πολιτισμό και την παιδεία και το διάλογο μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει τη φρίκη των ρατσιστικών επιθέσεων, το δηλητήριο του φασισμού, και γενικά όλο αυτό το σκηνικό το οποίο με φθηνό τρόπο κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά, διαχωρίζοντας την κοινωνία. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων αρκετοί εκπρόσωποι φορέων εκπαίδευσης και δημόσιας υγείας, εκπρόσωποι κοινωνικών δομών, ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνης Μπαλομενάκης.